Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τσούκα, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή χρονιά και σε όλους τους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Άντε να δούμε τι χρονιά θα είναι, πιστεύετε, για τη γούνα μας. Θα ανοίξουν τα γουναράδικα, κύριε Τσούκα. Γιατί πέρσι, υπενθυμίζω, ήταν μια χρονιά των αναστολών εργασίας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φέτος τι χρονιά θα είναι? Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά. Γιατί? Γιατί όλος ο κόσμος δυστυχώς με αυτή την όμικρον, δυστυχώς ελπίζαμε... Ακόμα παγωμένος. Δυστυχώς ελπίζαμε να γίνουν εκθέσεις ανά τον κόσμο. Ήδη του Χονγκ Κονγκ ακυρώθηκε. Του Μιλάνο, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται στις 20 Φεβρουαρίου που είναι, 23 νομίζω. Προσωπική μου εκτίμηση πάντα. Μισό λεπτό, βλέπετε ότι το Μιλάνο δεν θα γίνει και φέτος? Εγώ βλέπω, ναι, εκτίμηση προσωπική ότι δεν θα γίνει. Ότι δεν θα γίνει το Μιλάνο. Όχι, όχι. Εμείς παρόλα... Μέχρι στιγμής γίνεται κανονικά, έτσι, είναι να γίνει, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν μπορεί να γίνει. Με τόσες χιλιάδες κρούσματα δεν είναι δυνατόν να γίνει έκθεση. Εμείς έχουμε τύχη, γιατί εμείς βρισκόμαστε και γιατί σας τηλεφωνούμε, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε γιατί σας τηλεφωνούμε, γιατί ουσιαστικά έχετε ανοίξει τον κατάλογο των αιτήσεων για τις θέσεις στην έκθεση. Ναι, έτσι ακριβώς, όχι απλά έχουμε ανοίξει, μπορώ να σε πω ότι έχουμε καλύψει το 95% και έχουμε προπληρωθεί κιόλας. Έχετε προπληρωθεί για το 95% των θέσεων μέσα στο εκθεσιακό. Έτσι ακριβώς, όπως θα λέω. Ναι. Θέλω να πιστεύω, έτσι, θέλω να πιστεύω ότι εάν γίνει κάποια έκθεση στον κόσμο θα είναι μόνο της Καστοριάς. Εάν δεν γίνει η έκθεση της Καστοριάς, τα χρήματα που έχετε προπληρωθεί τα επιστρέφετε. Πώς γίνεται ακριβώς τώρα, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι όταν κάποιος παίρνει μέρος στην έκθεση υπογράφει ένα συμβόλαιο, ναι. Ένα συμφωνητικό, συγγνώμη. Ναι. Το συμφωνητικό αυτό έχει κάποιους όρους. Ναι. Εντάξει, τα χρήματα καταρχάς δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ. Καλά, αυτό είναι, δεν μπορούμε να δίνουμε. Εννοείται ότι αν τα ζητήσει πίσω ο εκθέτης θα τα πάρει. Δεν το συζητάμε. Αν δεν τα ζητήσει, τα κρατάτε για την επόμενη έκθεση. Για την επόμενη έκθεση, ναι. Ήδη υπήρχαν κανένα, δεν το κρύβω, υπήρχαν κανένα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 15-20 εκθέτες οι οποίοι έχουν πληρώσει πριν 2 χρόνια και τα χρήματά τους είναι μέσα. Τώρα για να δούμε, γιατί εδώ ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε την έκθεση για να επανακινήσουμε λίγο το σύστημα. Φτάνει μόνο η έκθεση, υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον? Τι βλέπετε αυτό τον καιρό? Κοίταξε να δεις, εδώ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Καστοριά, το οποίο δυστυχώς δεν το κατάλαβαν κάποιοι οι οποίοι το πολέμησαν πάρα πολύ. Δηλαδή η Καστοριά, το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω και άλλη μία, έχει το μοναδικό ιδιόκτητο εκθεσιακό κέντρο σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο ιδιόκτητο εκθεσιακό κέντρο στον κόσμο. Το έχει μόνο η Καστοριά. Και δυστυχώς αυτό το κέντρο, αυτό το κόσμημα για την περιοχή μας ήθελα κάποιοι να το κλείσουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η Καστοριά, εάν δεν κάνει χτύπα ξύλο, εάν δεν το κάνει 5 Μαΐου, θα το κάνει 15, 25, 35, 45 Μαΐου. Η Καστοριά την κάνει την έκθεση. Δεν θα είναι 5 Μαΐου, μπορεί να είναι 5 Ιουνίου. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Καστοριά. Μπορεί να κάνει όποτε θέλει έκθεση και να μην δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Το Μιλάνο, στο Χονγκ Κονγκ, στην Αθήνα, στη Φραγκφούρτη δεν μπορεί. Παντού να... είναι χώροι που ενοικιάζονται ουσιαστικά για εκθέσεις. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Καστοριά και δεν το έχει καταλάβει ποτέ κανένας. Ή το έχουν καταλάβει ελάχιστοι. Γι' αυτό και παλεύουμε τόσα χρόνια για να κρατήσουμε αυτό το κόσμημα με νύχια και με δόντια. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά και πραγματικά ελπίζω ότι και το βλέπω. Πραγματικά το βλέπω από τα τηλέφωνα που γίνονται εδώ πέρα, γι' αυτό και αυτή την ώρα με βρίσκεται εδώ πέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή πραγματικά εργαζόμαστε πυρετωδώς για την έκθεση που είναι προγραμματισμένη 5 Μαΐου. Οι διαφημίσεις που πρόκειται να κάνουμε τις επόμενες ημέρες ανά τον κόσμο, μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω περιοδικών, είναι κάτι το απίστευτο. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε ως γεγονός για την πόλη, για την πόλη πρώτα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν θα υπήρχε. Το πλωτό καλά μας είχατε υποσχεθεί πέρσι, αλλά είπατε ότι σαν ιδέα δεν φεύγουμε από αυτό, μόλις μπορέσουμε να το κάνουμε.
Αυτό είναι το τελευταίο που θα γίνει, πιστέψτε με. Θέλουμε να δώσουμε στην πόλη αυτό το πράγμα που τη λείπει τα τελευταία χρόνια. Εργαζόμαστε κάθε μέρα γι' αυτό και προσωπικό μας στοίχημα είναι να φέρουμε την πόλη ξανά εκεί που ήταν και εκεί που την αρμόζει να είναι. Πρέπει να κάνουμε ένα εντυπωσιακό, πιστεύετε, comeback μέσα από την έκθεση. Γιατί, επαναλαμβάνω, μας είχατε υποσχεθεί για πέρσι, πότε ήταν, για πέρσι δεν ήτανε, τις πλωτές εξέδρες, το πλωτό καλά, ελικόπτερα που θα πετούσαν δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις συνθήκες που θα έχουμε μπροστά μας για τον Μάιο. Κοιτάξτε, στο μυαλό μας έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Το θέμα δεν είναι τώρα τα ελικόπτερα εκεί που δεν σε ξέρεις. Θέλουμε να γίνει η έκθεση. Και αν γίνει η έκθεση, θα γίνουν όλα αυτά. Αυτά είναι για να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά. Είναι αυτό που ονομάζουμε εντυπωσιακό καμπάκ όμως. Δίνουν και αυτά έναν τόνο. Εντυπωσιακό καμπάκ, ξέρετε ότι θα είναι. Όταν θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία όλα και τα δέντρα με τουρίστες από τη Ρωσία και την Ουκρανία και την Αμερική. Αυτό θα είναι το εντυπωσιακό καμπάκ. Και αυτό είναι το στίχημα που έχουμε βάλει εμείς. Όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε. Γιατί και για το να και να έρθουν, είναι μια κουβέντα κι αυτό. Το τι διαδικασίες χρειάζονται για να έρθουν, τι ελέγχους πρέπει να περάσουν. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρετε, το είχα πει κι άλλη μια φορά, ότι αυτή τη στιγμή πλέον, και είναι ορισμένες φορές πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που θα καταφέρουν αυτά, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο ότι η μοναδική χώρα, η οποία, ευρωπαϊκή χώρα, η οποία υπέγραψε σύμφωνο που δέχεται το Σπούτνικ της Ρωσίας, είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Μπορεί ο Ρώσος να έρθει στην Ελλάδα χωρίς κανένα με κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, λόγω του εμβολίου του ρωσικού. Έτσι ακριβώς. Η Ελλάδα το δέχεται, υπάρχει, λοιπόν, αυτό το. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ο Ρώσος να μην έρθει στην Ελλάδα. Έρχεται αμέσως. Και μάλιστα χθες είχαμε μια. Επειδή σας ξαναλέω, δουλεύουμε πραγματικά πυροτοδότες. Ναι, χθες είχαμε με την πρεσβεία της Μόσχας. Οι βίζες θα βγαίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Οι Ρώσοι θα μπορούν να έρχονται πιο εύκολα από ποτέ. Για την έκθεσή μας ή γενικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια επιτυχία του Συνδέσμου Γουνοποιών, ο προφήτης Ηλίας, και είναι μια επιτυχία και είναι μια αναγνώριση της πολιτείας προς τα εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να έχουμε αυτή την κατάσταση, να μην βρεθούμε σε άλλου είδους κατάσταση. Τα μηνύματα πάντως είναι ενθαρρυντικά. Είτε τον Μάρτιο, όπως λένε κάποιοι επιστήμονες, είτε μέχρι το Πάσχα, αυτό το πράγμα με την Όμικρον θα έχει εξαφανιστεί. Μας τονίζουν ότι θα είναι διαφορετική η ζωή μας και θέλουμε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, να τους πιστέψουμε. Παρόλα αυτά. Με το Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, έτσι. Κανένας δεν ξέρει. Όχι. Και δεν ξέρουμε ποιους άλλους εκτός από το Θεό που έχουν μπλακτεί σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Το γεγονός είναι ένα. Το γεγονός είναι ότι οι συνάδελφοι διψάν για να δημιουργήσουμε φέτος μία έκθεση, αλλά και οι αγοραστές διψούν για να έρθουν σε μία έκθεση Γούνας. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου να καλυφθεί και το υπόλοιπο 5% από τους διαθέσιμους χώρους. Αυτό το 5% να σας πω, το κρατάμε γιατί ίσως υπάρχει μια σκέψη να δημιουργηθεί τον καλά εδώ μέσα. Ναι. Θα δούμε. Υπάρχει μια σκέψη. Οπότε το θέμα έχει ουσιαστικά κλείσει. Το θέμα βεβαίως από την άλλη είναι τι θα υπάρχει ως στην κοινότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι θα υπάρχει, κρούσματα στην κοινότητα, ποιοι θα είναι οι υγειονομικοί όροι, τι ακριβώς θα γίνεται εκείνη την εποχή, για να μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια ότι ναι, επιτέλους, μετά από 2 χρόνια, ξανακάνουμε έκθεση Γούνας. Γιατί το προσπαθήσαμε αρκετές φορές. Το προσπαθήσαμε και στην κανονική της ημερομηνία. Το προσπαθήσαμε και προς τα τέλη καλοκαιριού και φθινόπωρο. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Ήταν απαγορευτικά τα ζητήματα εκείνης της εποχής. Ελπίζω να μπορέσουμε τώρα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξανακάνουμε μια αρχή. Γιατί εδώ, όπως λέει και το μήνυμα, το εργατικό δυναμικό σιγά σιγά φεύγει. Όταν δεν έχει ημεροκάματο, θα ψάξει κάτι άλλο, πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα. Φεύγουν οι τεχνίτες, μα λέει. Συμφωνούμε απόλυτα γι' αυτό. Θα ανοίξει η Γούνα και δεν θα έχουμε κόσμο να δουλέψουμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Αμαρτία από το Θεό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκα, που είστε μαζί μας. Όσο πλησιάζει ο καιρός, βεβαίως, και θα δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, ευχόμαστε, μακάρι να είμαστε έστω και οι μόνοι εμείς. Το Hong Kong, είπατε, δεν κάνει. Το Μιλάνο, είπατε, ότι εκτιμάτε ότι δεν θα κάνει. Άρα μένει η Καστοριά. Έτσι ακριβώς.
Για να δούμε και μακάρι να είναι έστω και μόνο η Καστοριά που θα κάνει έκθεση. Αυτό θα τραβήξει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, παγκόσμιο, παγκόσμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Τσουκά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.